Στην επόμενη σειρά ασκήσεων, ο ασκούμενος είναι σε πλάγια κατάκληση, ευθυγραμμισμένο το σώμα, στο ίδιο επίπεδο οι δύο ώμοι και τα δύο μέρη της λεκάνης. Χρησιμοποιούμε σε αυτή την άσκηση το ring ανάμεσα στα δύο πόδια. Το κάτω πόδι είναι μέσα στο ring και το συγκρατεί στη θέση του. Το πάνω πόδι είναι από την έξω πλευρά του δαχτυλιδιού. Με την εισπνοή προετοιμάζουμε τον ασκούμενο και καθώς εκπνέει πιέζει το δαχτυλίδι προς τα κάτω. Με την εισπνοή αφήνει λίγο και με την εκπνοή πιέζει πάλι. Άλλη μια φορά, εισπνοή αφήνω, εκπνοή πιέζω. Στην επόμενη άσκηση, το πάνω πόδι σταθεροποιεί το δαχτυλίδι, το κάτω πόδι δουλεύει με κίνηση προσαγωγής. Εισπνέουμε για προετοιμασία και καθώς εκπνέουμε ανεβάζουμε το κάτω πόδι προς τα πάνω. Με την εισπνοή το επαναφέρουμε χωρίς επαφή και με την εκπνοή επαναλαμβάνουμε την ίδια κίνηση. Άλλη μια φορά, με την εισπνοή κατεβάζω και με την εκπνοή ανεβάζω. Τώρα το πάνω πόδι μπαίνει μέσα στον κύκλο. Ο ασκούμενος προετοιμάζεται με την εισπνοή και καθώς εκπνέει σηκώνει τα δύο πόδια στον αέρα. Ξανά με την εισπνοή τα κατεβάζουμε χωρίς επαφή και με την εκπνοή ενεργοποιώντας τους πλάγιους μυς του κορμού ανεβάζουμε. Άλλη μια φορά, εισπνοή προς το πάτωμα, εκπνοή προς τα πάνω. Συνδυάζουμε την ίδια κίνηση τώρα με μια πλάγια κίνηση της σπονδυλικής στήλης. Έτσι με κάθε εκπνοή η σπονδυλική στήλη ανεβαίνει μαζί με τα δύο πόδια. Με την εισπνοή κατεβάζω και με την εκπνοή ανεβάζω. Άλλη μια φορά, εισπνοή κατεβάζω, εκπνοή ανεβάζω. Ο ασκούμενος τώρα με μια βαθιά εισπνοή κάνει μια πλάγια κάμψη, ανεβαίνει και γυρνάει σε ημιπλάγια στήριξη. Αντιβράχιο στο έδαφος και στήριξη πάνω στον γλουτό κοντά στην ουρίτσα. Με κάθε εκπνοή φέρουμε τα δύο γόνατα προς το στήθος και με κάθε εισπνοή απλώνουμε τα δύο πόδια μακριά. Ξανά, εκπνοή προς το θώρακα, εισπνοή μακριά. Αποφεύγουμε να βουλιάξουμε στον ώμο, στηριζόμαστε ψηλά, απλώνουμε μακριά το ελεύθερο χέρι. Τελευταία φορά και μακριά. Ο ασκούμενος τώρα ανεβάζει το αντιβράχιο από το έδαφος και στηρίζεται ίσα-ίσα στα δάχτυλα του χεριού του. Επαναλαμβάνουμε την ίδια κίνηση τρεις φορές. Γόνατα προς το στήθος, με εκπνοή και μακριά με εισπνοή. Ο ασκούμενος τώρα ανεβαίνει και στηρίζεται στα δάχτυλα του χεριού του. Ίσως του ζητήσουμε να σηκώσει και το χέρι και να ισορροπήσει πάνω στη λεκάνη. Από εκεί μπορεί να επαναλάβει την προηγούμενη κίνηση.